Την ώρα που οι τιμές σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, οι πολίτες αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, με την αντλία θερμότητας να κερδίζει σημαντικό έδαφος εν ώψη του φετινού χειμώνα. Βρισκόμαστε στην Θαράτσι ενός διαμερίσματος που αυτήν την ώρα ολοκληρώνεται η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας, που σήμερα αναμένεται να δοκιμαστεί για πρώτη φορά. Πριν από αυτή, ο ιδιοκτήτης χρησιμοποιούσε για τη θέρμανση του διαμερίσματός του κλιματιστική μονάδα με ηλεκτρικές αντιστάσεις και ελπίζει πως με αυτή την εγκατάσταση θα κάνει απόσβεση μέσα σε μόλις 5 χρόνια. Πριν είχαν βάλει οι γονείς μου με ηλεκτρική θέρμανση στο ταβάνι με αντιστάσεις, η οποία με το χρόνο δεν αποδίδαν όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη κατανάλωση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Από έρευνα αγοράς που έκανα, κοίταξα να δω πετρέλαιο, φυσικό αέριο και αντλία θερμότητας και είδα ότι με συνέφερε η αντλία θερμότητας, μιας και είναι το πιο αποδοτικό από όλα. Αν και η δημοφιλία της αντλίας ανεβαίνει, δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη εγκατάσταση. Πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι είναι η αντλία θερμότητας. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι πολύ πιο κοστοβόρα και σε λειτουργία και σε τιμή και είναι λίγο επιφυλακτική. Αυτή η αντλία λειτουργεί σαν ένα air conditioner. Όπως είναι τα ψυγεία, έχει το φρέον του που κυκλοφορεί μέσα στις θερωτές εδώ πέρα. Έχει ένα σαν ψήξη και για θέρμανση. Μας ζεσταίνει το νερό ή μας το ψύχει. Το νερό στο δοχείο αδράνεια ζεσταίνεται και όταν ανοίξουμε τον κυκλοφορητή τροφοδοτεί το σπίτι με ζεστό νερό στα σώματα και οπότε έχουμε τη θέρμανση που θέλουμε στο σπίτι. Αν και η άνοδος της ζήτησης είναι σημαντική, η τιμή για την αγορά και εγκατάσταση μιας αντλίας παραμένει ανασταλτικός παράγοντας για το ευρύ κοινό. Το κόστος μιας αντλίας ξεκινάει από 3.000 ευρώ έως 8. Το κόστος εγκατάστασης, και αυτό είναι ανάλογο, ξεκινάει από 3 έως 5. Τι αύξηση υπάρχει σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και τη ζήτηση για μια αντλία θερμότητας? Είναι της τάξης του 30-40%. Υπάρχει ζήτηση. Τι θα πρέπει όμως να προσέξει ένα διαμέρισμα πριν προχωρήσει στην αγορά και εγκατάσταση μιας αντλίας? Για να σκεφτεί κάποιος να βάλει ένα σύστημα αντλίας θέρμανσης στο σπίτι του, θα πρέπει πρώτα να έχει εξασφαλίσει τα εξής. Το σπίτι θα πρέπει να είναι μονωμένο. Αν θέλει να το βάλει εκ των υστέρων, να έχει αυτονομία. Αν δεν έχει αυτονομία, θα αποκοπεί από τη θέρμανση της πολυκατοικίας. Ειδικοί πάντως επισημαίνουν πως η τιμή της κιλοβατόρας θα κρίνει τον χρόνο απόσβεσης της συγκεκριμένης επένδυσης.